Η 14η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του διαβήτη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, μια μέρα που υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διαβήτη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι η μέρα των γενεθλίων του δημιουργού αυτού που ουσιαστικά ανακάλυψε την ινσουλίνη, του Sir Battings, που μαζί με τον Charles Best ουσιαστικά ήταν αυτοί που οδήγησαν στην ανακάλυψη της ινσουλίνης. Το 2007 ο ΙΕ υιοθέτησε ως παγκόσμιο σήμα αυτής της ημέρας τον κόκκινο κύκλο. Τον μπλε κύκλο. Ο μπλε κύκλος συμβολίζει την ενότητα της παγκόσμιας κοινότητας στην προσπάθεια καταπολέμησης του διαβήτη. Το βασικό μήνυμα είναι η πρόσβαση και η εκπαίδευση. Η πρόσβαση των ασθενών στις δομές υγείας, αλλά και η εκπαίδευση των ασθενών για μια ποιοτικότερη ζωή. Να πούμε ότι στην Ελλάδα πάνω από 1 εκατομμύριο υπάρχουν ασθενείς με διαβήτη και το σημαντικότερο εξ αυτών είναι ότι σχεδόν το 50% έχουν αδιάγνωστη διαβήτη. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς διαπιστώσαμε στα σκληρά κύματα της πανδημίας, όπου στις συνοσηρότητες βλέπαμε, όπου είχαμε βαριά νόσηση, ανθρώπους όπου είχαν αδιάγνωστο και αρρύθμιστο κατ' επέκταση διαβήτη. Έχουμε την τιμή και τη χαρά στο νοσοκομείο μας να διευθύνει το διαβητολογικό μας ιατρείο η κυρία Ρένια Γκόγκου, είναι διευθύντρια παθολογίας του ΕΣΥ, μαζί με την νοσηλεύτρια την Πόπη την Κρούσκο, εξειδικευμένη νοσηλεύτρια στο διαβήτη, δίνουν την ψυχή τους και τον εαυτό τους για να συνεχίσουν την πολύ σημαντική αξιέπαινη λειτουργία του διαβητολογικού ιατρείου. Το διαβητολογικό ιατρείο που πλέον ονομάζεται διαβητολογικό ιατρείο Χαρούλα Μιλωνάκη, προς τιμήν της αείμνηστης Χαρούλας Μιλωνάκη, που τόσα πολλά προσέφερε και ήταν αυτή που το ίδρυσε και το ανέπτυξε. Η Χαρούλα θα είναι από εκεί ψηλά που μας βλέπει χαρούμενη για τους συνεχιστές αυτής της προσπάθειας. Επίσης να πούμε ότι πλέον έχουμε και εξειδικευμένη παιδοδιαβητολόγο, την κυρία Αρβανιτάκη, η οποία θα σας μιλήσει και έτσι πλέον το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μπορεί και προσφέρει και τις υπηρεσίες τους και στον παιδικό διαβήτη. Σας ευχαριστώ.